Για τον χαλβά φαρσάλων χρειαζόμαστε 4 φλιτζάνια ζάχαρη, 4 φλιτζάνια νερό, 2 φλιτζάνια κορνφλάουρ, 250 γραμμάρια βούτυρο και 1,5 φλιτζάνια αμυγδαλόψυχα. Εγώ λοιπόν θα σας δείξω τώρα πώς βγαίνει ο χαλβάς φαρσάλων από τη δική μου κατσαρόλα. Εννοείται ότι στην κάθε περιοχή που κάνουν μια τοπική συνταγή έχουν άλλη διαδικασία και έχω τύχει σε γιορτή στα Φάρσαλα όπου έχουν τεράστια μπακυροκαζάνια και η διαδικασία είναι μαγική και φανταστική. Θέλω μια μεγάλη και βαθιά κατσαρόλα. Θέλω από τη ζάχαρη που σας έχω δώσει από τα 4 φλιτζάνια θα μου κρατήσετε έξω ένα φλιτζάνι για την καραμέλα. Και θέλω και μισό φλιτζάνι να το έχω μετά για το καραμέλωμα. Μέσα σε μία κατσαρόλα λοιπόν ξεκινάω να κάνω την καραμέλα μου. Τι σας έχω πει για την καραμέλα? Θέλω χαμηλή φωτιά, ανάβω το μάτι, ρίχνω τη ζάχαρη στην κατσαρόλα μου σταδιακά, ώστε να μπορώ να ελέγχω το χρώμα της και τη θερμοκρασία της. Μέχρι να λιώσει η ζάχαρη, να βγάλω και το βούτυρό μου από το ψυγείο, γιατί χαλβάς φαρσάλων χωρίς καλό βούτυρο δεν γίνεται. Άρχισε λοιπόν εδώ σιγά σιγά να υγροποιείται η ζάχαρη και να παίρνει ξανθό χρώμα. Τώρα θα ρίξω μέσα ξανά, πάνω στην ήδη λιωμένη, θα ρίξω την κρύα ζάχαρη. Θέλω μια κουτάλα λαδωμένη. Βάζω λίγο λάδι στην κουτάλα μου και πάμε στην καραμέλα. Ελάτε να τη δείτε, τι ωραία που λιώνει και καραμελώνει. Ωραία. Θέλω στα γρήγορα να ανακατέψω τα στερεά υλικά. Έχω λοιπόν εδώ την υπόλοιπη ζάχαρη, έχω καθαρό βούτυρο, αγελαδινό βούτυρο που το έχω καθαρίσει και έχω και νησεστέ ή κορνφλάουρ. Ανακατεύω το νησεστέ ή το κορνφλάουρ με την υπόλοιπη ζάχαρη που έχει μείνει, ένα καλό ανακάτεμα. Θα ρίξω μέσα το καθαρό μου βούτυρο, το έχω καθαρίσει και είναι διαυγές, είναι βούτυρο κλαριφιέ. Μέσα και το βουτυράκι μου, ωραία, κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει. Και μέσα θα ρίξουμε και το νερό μας. Θέλω ένα καλό ανακάτεμα να λιώσει καλά ο νησεστές πριν τον βάλουμε στην κατσαρόλα. Το έχω ανακατέψει καλά, δεν πιάνω πουθενά κουμπάκια. Και ρίχνω μέσα, μόλις υγροποιείται η πρώτη ζάχαρη που βάζω, προσθέτω την επόμενη. Και το κάνω σταδιακά μέχρι να έχω έτσι αυτό το ωραίο χρώμα καραμέλας. Και τώρα θέλω να προσέξετε πάρα πολύ καλά, γιατί θα ρίξουμε επάνω στην καραμέλα τα υγρά υλικά. Θα το ανακατεύω σιγά σιγά σιγά, μέχρι να ξαναλιώσει. Κοιτάξτε, να τη σηκώσω ψηλά να δείτε πώς έγινε. Βλέπετε? Τώρα θέλω με υπομονή, μερικά λεπτά στη φωτιά μου, από πάνω, ανακατεύοντας, μέχρι να λιώσει τελείως η καραμέλα και να υγροποιηθεί όλο το μείγμα. Ο χαλβάς φαρσάλων ήταν πάντα πρωταγωνιστής σε όλα τα παζάρια και στα πανηγύρια. Το βλέπετε τι ωραίο που γίνεται? Έτσι ωραίο! Πόπο μυρωδιά! Μόλις αρχίσει και πίζει και ξεκολλάει από την κατσαρόλα, τον σβήνω από τη φωτιά. Τακ, ωραία. Κοιτάξτε πώς γίνεται. Απίθανος. Σαν μια μαλακή καραμέλα στην ουσία είναι. Βλέπετε τι ωραίο που γίνεται? Έχω σβήσει τη φωτιά. Τον αφήνω εδώ για λίγο. Και πάμε στα γρήγορα να βάλω τα αμύγδαλά μου μέσα σε ένα ταψάκι. Να τα βάλω για λίγα λεπτά μέσα ή σαν να σκουρίνουν ελαφρά. Ή σαν να σκουρίνουν ελαφρά και να ζεσταθούν λίγο. Αυτή είναι η υφή που θέλω να έχει. Να ξεκολλάει από την κατσαρόλα μου και να μοιάζει σαν μια μαλακή καραμέλα. Και τώρα θα βγάλω τα αμύγδαλα που έχουν ζεσταθεί. Ιουπς. Και τα ρίχνω μέσα στο χαλβά μου. Και πάμε να κάνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα. Και έτσι όπως τον γυάλισα, ωραίο, κοιτάξτε τι όμορφος που είναι, που μαζεύεται όλο σε μια μεγάλη μπάλα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν θέλετε να βάλετε άρωμα στο χαλβά σας, μπορείτε να βάλετε βανίλια ή κανέλα. Πάμε να τον αδειάσουμε, ωραία. Ιεπς. Απλώστε τον ωραία
Και να θυμάστε ότι θέλει μερικές ώρες για να κρυώσει, παιδιά. Δεν μπορούμε να τον κόψουμε σε ζεστός. Να σας βγάλω εδώ γιατί θέλω να το δείτε. Το βλέπετε? Σαν ζελεδάκι, μόνο που είναι καυτό ακόμα. Αυτή είναι η παράδοση. Με 4 απλά υλικά κάνεις ένα φανταστικό γλυκό. Παίρνω λοιπόν το χαλβά μου και παίρνω την υπόλοιπη ζαχαρίτσα που κράτησα στην αρχή. Και πάνω στο χαλβά μου αρχίζω και πασπαλίζω λίγη ζάχαρη. Και εδώ σταδιακά το καίω. Και πάμε. Χαμηλά, χαμηλά. Θέλω σιγά σιγά. Ωραία, τέλεια. Που ψήνεται, ωραία. Λοιπόν, δεν θα βάλω τώρα άλλη ζάχαρη. Θέλω απλά να σας δείξω πώς γίνεται. Ακόμα ψήνεται. Ακού. Συνεχίζει και ψήνεται γιατί είναι καυτό και από κάτω. Θα το αφήσουμε να κρυώσει τελείως για να μπορέσουμε να το κόψουμε κομμάτια. Το αφήνω στην άκρη. Έχω φτιάξει όμως από χθες τη μισή δόση σε ένα μικρό ταψάκι. Τον βγάλουμε από μέσα. Έτσι, μπράβο. Τέλειος. Και πάμε να βγάλουμε ένα ωραίο κομμάτι. Κοιτάξτε την καραμέλα. Βλέπετε την καραμέλα που έχει σφίξει, έχει κρυώσει. Και κάνει κράτσα από πάνω. Ένα παραδοσιακό, ωραίο γλυκάκι, εύκολο, γρήγορο. Σαν ένα τέλειο λουκουμάκι βουτύρου. Το χρώμα το ξανθό ή το πιο σκούρο, πάντα εξαρτάται από το χρώμα που δίνουμε στην καραμέλα μας μέσα στην κατσαρόλα. Φτιάξτε έναν ωραίο σπιτικό χαλβά φαρσάλων και απολαύστε τον.